Τώρα πάμε να ξεπιάσουμε τους μασητικούς μυς, κύριε Βαρότσι, και η υπόλοιπη παρέα. Τι λέτε? Τσικνοπέμπτη, ρε φίλε, ναι. Γυμναστική της Τσικνοπέμπτης. Τσικνοπέμπτη, η φάκη στην Ταϊλάνδη έχεις κάνει? Πάμε να δεις. Φύγαμε για Ταϊλάνδη και καλημερίζουμε. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί ήταν πιο νωρίς και έχω μπερδέψει τα χαρτιά μου εδώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Ράλης και ο κύριος Αχιλλέας Ράλης είναι κάτοικοι Ταϊλάνδης. Τους βλέπουμε ήδη. Λέω δύο στοιχεία. Είναι δύο αδέλφια με πατέρα Έλληνα, τον κύριο Αθανάσιο, και μητέρα από την Ταϊλάνδη, αλλά μεγάλωσαν στην Καστοριά. Έφυγαν για Ταϊλάνδη το 2004. Ήταν και πρωταθλητές τζούντο σε Ολυμπιακό επίπεδο από 3 και 4 ετών και άνοιξαν εκεί γυράδικο. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Ρωτάει εδώ ο φίλος μου Σιφάκης, που κάνει γερανό την κάμερα δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος στην Ταϊλάνδη να ζήσει ελληνική Τσικνοπέμπτη? Εδώ μαζεύονται όλοι οι Έλληνες εδώ στην Ταϊλάνδη, όποιος είναι στο Μπανκόκ, εδώ στο μαγαζί που έχουμε εδώ, έρχομαι και ψήνουμε και γλεντάμε. Όταν λέτε ψήνετε παραδοσιακά ελληνικά ψητά, δηλαδή αυτό που κάνει εδώ ο Έλληνας που βάζει το μπάρμπεκιου και βάζει πάνω κοψίδια και παϊδάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο? Ναι, ναι, έχουμε και κοντοσούβλα όπως βλέπετε εδώ από πίσω μας, γύρω σουβλάκια, παϊδάκια, τα έχουμε τα πάντα εδώ, όλα τα φτηθά. Έχουμε και φούρνο μεγάλο, εδώ ψήνουμε πολλά κρέατα. Έχετε μαζέψει και παρέα βλέπω από πίσω. Ναι, έχουμε λίγη παρέα και θα έρχονται να μαζεύονται πολλούς πελάτες σήμερα, λίγο το βραδάκι, σήμερα εδώ είναι πρωί. Και θα γλεντήσουμε και σήμερα μέχρι την Τσικνοπέμπτη θα γλεντήσουμε. Συγγνώμη, από σήμερα μέχρι την Τσικνοπέμπτη θα ψήνετε και θα γλεντάτε? Επιβάλλει. Ναι, ναι. Άρα, συγγνώμη παιδιά, η Ταϊλάνδη είναι πολύ πιο μπροστά. Εκεί πρέπει να πάμε. Σουζάννα. Δεν είναι μόνο πιο μπροστά, μπροστά στην ώρα, είναι και στις μέρες. Εδώ σου λέει από την Κυριακή ως την Τσικνοπέμπτη. Παγόδα με φουγάρο για τον καπνό από το ψήσιμο δηλαδή. Στην Ταϊλάνδη, τι άλλο να ζήσω? Και κάθε μέρα έχετε τη μία παϊδάκια, την άλλη σπαλομπριζόλα, την άλλη κότσι, κάθε μέρα έχει και θέμα? Κάθε μέρα σχεδόν έχουμε θέμα εδώ, ναι, το βράδυ γεμίζει ο τόπος εδώ πέρα, γιατί είναι και φάση έτσι σε χωριό, ναι. Οδηγάς, παίρνεις στο μαγαζί και νιώθεις πως είσαι στα βέρνα στο χωριό. Έχετε μάθει τώρα και τους Ταϊλανδέζους τα ελληνικά έθιμα. Αυτό, ας πούμε, τις Τσικνοπέμπτης φαντάζομαι δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Τους έχετε μοιήσει και συμμετέχουν και αυτοί σαν Έλληνες? Ναι, οι Ταϊλανδέζοι και οι Ασιάτες έρχονται εδώ και γλεντάνε μαζί μας και πρωτοβρονιά, Τσικνοπέμπτη έρχονται. Θέλουν να σπάσουν πιάτα, αλλά δεν σπάμε πιάτα εδώ. Μόνο ψήνουμε κρέατα. Τι μουσική ακούνε εκεί? Χορεύετε, πίνετε, τι κάνετε, τι μουσική ακούτε? Βάζουμε όλα τα έντεχνα, τα κανονικά. Λίγο το βράδυ βάζουμε έτσι βαρίνα, τέτοια φάση όπως το χωριό. Έχουμε και ρεμπέτικα μερικές μέρες, εξαρτάται τι όρεξη έχουμε. Τι όρεξη έχετε? Όταν λέτε χωριό, πόσοι κάτοικοι είναι δηλαδή? Εννοώ ότι εγώ είμαι μέσα στην πρωτεύουσα, αλλά έχω χτίσει αυτό το εστιατόριο με τον Ιχιλιά μέσα σε ένα τόπο που είναι γύρω-γύρω από το κέντρο. Είναι έξω, είναι μακριά, δηλαδή ένα χιλιόμετρο. Εντάξει. Ναι. Και πέρα πηγαίνουν για το μαγαζί. Τέλεια. Τώρα δηλαδή όλη η παρέα εκεί περιμένει να τελειώσει το ψήσιμο για να πάτε να φάτε. Ναι, ναι, θα πάμε να φάμε. Θα πάμε να φάμε και θα έρχονται πολλοί κόσμος τώρα. Σας εύχομαι καλή όρεξη. Να δείτε τα κρέατα, να σας δείξουμε. Για δείξτε μας λίγο. Εδώ, ο κύριος Τσουκαλάς τώρα θέλει. Έλα, λίγο να δει. Πάρε ο Κιλέας. Για δείξτε. Έλα, λίγο, και με τον Κιλέα λίγο. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Να δούμε. Καλώς τον Αχιλλέα. Αχιλλέας ο ψήστης, εσύ? Αχιλλέας ο ψήστης. Παλιά, ναι. Τώρα... Άλλος. Κάνει πολύ ζεστή και έχουμε το παιδί εδώ να φτύνει. Για καλά δείξτε κάνει λίγο αυτός. Τι καλό φτιάχνετε. Γύρος. Εδώ τι έχουμε εδώ. Τώρα ελληνικό γύρο στην Ταϊλάνδη, ε. Πάμε εδώ μια βόλτα. Είναι και οικονομικότερος. Μπορεί να σε φέρει να ταξιδέψεις, να πας εκεί να κάνεις Τσικνοπέμπτη και να γυρίσεις. Λέω κι εγώ. Και εδώ, γιατί δεν γλεντάμε κάθε μέρα εδώ. Γιατί δουλεύουμε μερικές μέρες και επειδή δουλεύουμε τόσο σκληρά πρέπει να γλεντήσουμε λίγο, έτσι.
Η παρέα, η οικογένεια, εκεί φίλοι, τι είναι όλα αυτά τα παιδιά. Γεια σας, γεια σας. Οικογένεια και φίλους. Μπύρα πίνουνε. Γεια σας από τα παιδιά, την Ταϊλάνδη, εδώ, τολμαδάκια. Και βλέπω και ανεμιστήρα από πίσω, έχετε ζέστη. Δείξτε μας και λίγο πίσω το χώρο. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε λίγο τα ζώα, γιατί ζώα. Αρχαία πράγματα είναι αυτά. Θα σε δείξουμε το χρόνος. Ο χρόνος εδώ. Ναι. Ο χρόνος εδώ είναι 10 χρονών, ο χρόνος. Καλέ, είναι τεράστιο. Είναι ο πατέρας του Ζεφ. Ο πατέρας του Ζεφ είναι κάθε μέρα. Ναι, κάθε μέρα κυνηγάει τον Ζεφ. Έχουμε άλλα δύο εδώ, που είναι πιο μικρά. Το Ζεφ δεν είδαμε. Πάμε να τα δούμε. Όχι, Παναγία μου σήμερα. Είδες, ο Ζεφ την έκανε. Την έκανε, την νάτος, έκανε νάτος, ο Ζεύς, γρήγορος ο Ζεύς. Αν τον είδα. Νάτος. Νάτος και ο Ζεύς. Το φοβάται σαν κατακλάκι με ροδάκια μου φαίνεται. Κάθεσε και σπηγαίνει. Μια μέρα θα μεγαλώσει. Θηρία, ε. Γελάνε. Ναι, 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 είναι ωραία εδώ αυτά, γιατί παίρνουν ειρήνη εδώ και θα τον έρχονται πιλάτες. Τι ωραία εσύ παιδιά. Μπράβο σας, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε εδώ, μια βόλτα εδώ, κουζίνα ανοιχτά, έχουμε. Έχετε τεράστιο χώρο από ό,τι βλέπω και ανεμιστήρες παντού, ζέστη. Πάρα ναι, πολύ ναι, ναι. Ωραία. Την αγάπη μας από την Ελλάδα. Την αγάπη μας από την πατρίδα, παιδιά. Μας λείπει πολύ, αλλά όταν όποιος θέλει να έρθει εδώ και του λείπει η Ελλάδα, να έρθείτε εδώ στο ράλι, θα γλεντήσουμε μαζί. Να είστε καλά. Από Ελλάδα έχουμε εδώ, παιδιά, Μύθος, Κύπουρο, Ούζο. Ωραία, μανά μου. Μαστίχα έχουμε, κρασιά. Μια Ελλάδα στην Ταϊλάνδη και η σημαία παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή Τσικνοπέμπτη από σήμερα ως την Πέμπτη. Καλημέρα. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλά από τη Βυσσινιά και την Καστοριά να πας στην Ταϊλάνδη. Από πρωταθλητής Ολυμπιονίκης ήταν στο τζούντο. Να το ρίξεις στο γυράδικο. Και ο πατέρας. Τώρα λέγαμε ότι πρέπει να γίνουμε πιο fit. Εκτός αν βρίσκουμε ισορροπία. Φτιάχνει γύρω, μπορεί να μην τρώει πολύ. Ναι, ναι, σωστό.